Περίμενε, δεν μου το είπαμε. Παναμά ώρα. Παναμά ώρα, δηλαδή για Παναμά. Τέλεια. Είσαι έτοιμο, τη γράφεις. Γράφω. Φίλιπς Μπάκεν, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο Hugo Cocktails. Πάμε να ετοιμάσουμε το κοκτέιλ μας. Για σήμερα θα κάνουμε το Panama Ora. Για το συγκεκριμένο κοκτέιλ θα χρειαστούμε blackberries, κάποια φυσάλις ή γνωστά σε κάποιους ως golden berry, ένα starfruit, ένα canary melon ή honey melon dew, όπως το ξέρουν κάποιοι, δύο rambutan και ένα dragon fruit. Πάμε να κόψουμε τα φρούτα μας, να τα ετοιμάσουμε και να κάνουμε το κοκτέιλ μας. Τα blackberries μαζί με το φυσάλις δεν θέλουν κάποια προεργασία, ενώ ποτά είμαστε μια χαρά. Το star fruit, για να του δώσουμε το αστέρι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, πρέπει να το κόψουμε ουσιαστικά σε ροδέλες. Και το φρούτο από μόνο του θα δημιουργηθεί σαν αστέρι. Βλέπετε, star fruit, αστεράκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με το καναρίδι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί έχει πολύ ζουμί το οποίο θα τρέξει. Λοιπόν, το που θα κάνουμε είναι να το αποκεφαλίσουμε στην ουσία σε ένα σημείο που δεν θα αφήσουμε να τρέξουν όλα τα κουκούτσια του. Θα αφήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι έξω και τούτο το κομματάκι το οποίο έχουμε κόψει θα το κόψουμε σαν πίτσα. Το συγκεκριμένο, παρόλο που με ακούτε σε κάθε κοκτέιλ να κάνω πρόβλημα για τα κουκούτσια, το συγκεκριμένο δεν μας πειράζει αν αφήσουμε τα κουκούτσια του μέσα. Αλλά προσπαθήσουμε να μεν γεμίσουμε το κοκτέιλ μας με κουκούτσια, έτσι αλλιώς. Να φύγω για να κάνω πλάνο. Λοιπόν, τα ραμπουτάν τώρα θέλουν μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Θα τα κόψουμε στη μέση. Το εσωτερικό τους μοιάζει κάπως σαν αυγό, θα το δείτε. Γιατί θα το αποχωρήσουμε από το όλο κομμάτι. Λοιπόν, μετά που θα τα έχουμε κόψει στη μέση, ερχόμαστε και προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το κομμάτι τούτον του αυγού, το οποίο το κρατάμε και ουσιαστικά διαχωρίζουμε τη φλούδα, την οποία κρατάμε επίσης. Γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικά μέρη στο κοκτέιλ μας. Με λίγη πίεση στα πλάγια, εύκολα, τοποθετούμε τα με τα νύχια μας και πιέζουμε και αφαιρείται ουσιαστικά από μόνο το αυτόματα. Λοιπόν, μετά προχωρούμε στο dragon fruit, το οποίο θα του κόψουμε από κάτω και από πάνω. Ουσιαστικά, ό,τι μένει θα το κόψουμε σε 4 ίσα κομμάτια. Τόσο ώστε να εμφανιστεί η φλούδα από μέσα και να χωρεί να μπει στον αρίλε μας. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι με τα φρούτα μας. Πάμε να στήσουμε το κόκτέιλ μας, να το ετοιμάσουμε και να δούμε πώς φαίνεται μέσα στη γυάλα μας. Αρχίζουμε το κόκτέιλ μας με το να αφήσουμε από ψηλά να πέσουμε μέσα τα blackberries. Τα οποία αφήνουμε για να δώσουμε μια πιο μεγάλη έμφαση στην κονικότητα που έχει το γυάλα μας. Στη συνέχεια, μετά που έχουμε φτιάξει μια δομή ομοιόμορφη, ερχόμαστε να προσθέσουμε το εσωτερικό του ραμπουτάν, το οποίο θέλουμε να βλέπει προς τα έξω. Αν δεν το πετύχετε να σταθεροποιηθεί εξ αρχής, μην αγχωθείτε, γιατί καθότι θα προσθέτετε τα άλλα κομμάτια, το καθένα θα σταθεροποιήσει το άλλο. Προσπαθήστε να το πιέσετε λίγο προς τα κάτω, ούτως ώστε να κάνει κάπως κόκκαλο. Για να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα κομμάτια που κόψαμε από το καναρίνι μας με το τρίγωνο το μεγάλο να βλέπει προς τα κάτω. Πάλι, αν δεν σταθεροποιηθεί εξ αρχής, μην αγχωθείτε διότι θα προσθέσετε τα άλλα και θα δημιουργήσουν μια δομή η οποία θα σταθεροποιήσει τα φρούτα. Στη συνέχεια, θα βάλουμε το dragon fruit μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ενδιάμεσα στο όσο κενό μας επιτρέπει το καναρίνι μας
με το εσωτερικό του να φαίνεται προς τα έξω. Γιατί είναι όμορφο. Σε αυτήν τη φάση θα προσθέσουμε ενδιάμεσα τη φλούδα από το ραμπουτάν, η οποία επειδή έχει κάποιον κύρτωμα σαν που θα προσπαθείτε να την πιάσετε που πλάγια με την πιάστρα σας και το εξωτερικό της να φαίνεται προς τα έξω, διότι είναι αρκετά περίεργο και όμορφο. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, την ώρα που φτιάχνετε ένα με τους ναργιλένσεις που χρησιμοποιείτε το ίδιο ναργιλέ μαζί μου, την ώρα που φτιάχνουμε τα φρούτα μας προσπαθούμε να αφήσουμε μια κοιλότητα στη μέση για να μπορέσει να εισχωρήσει τον down stem μας και να μην μας αποτρέψει από το κάπνισμα. Συνεχίζοντας το κοκτέιλ μας, βάζουμε περιμετρικά το star fruit μας, το οποίο έχουμε κόψει με τρόπο ο οποίος αναδεικνύει το αστέρι το οποίο δημιουργεί το φρούτο. Κομμένο σε σχήμα ροτέλλας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα φυσάλις μας, τα οποία έχω μεταφέρει τα φύλλα τα οποία ήταν προς τα κάτω, δηλαδή ήταν πιο κλειστό, τα έχω μεταφέρει προς τα πάνω, ώστε να φανεί ο καρπός. Τα φυσάλις θα τα προσθέσουμε ενδιάμεσα από το star fruit, με τα φυλλαράκια να βλέπουν προς τα πάνω. Δεν θα κάνουμε κάποια διαφορά πέραν από οπτικό decoration του όλου κοκτέιλ μας. Το κοκτέιλ μας είναι έτοιμο. Πάμε να του προσθέσουμε το νερό. Πάμε να το βάλουμε στο ναργιλέ μας και να ετοιμάσουμε τον μπολ μας. Για το συγκεκριμένο κοκτέιλ θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες έτσι περίεργες γεύσεις. Θα βάλουμε ένα από τη Starbucks Vintage το Honeydew Me μαζί με το Dark Mist και λίγο Fresh Lime, το οποίο θα συνοδεύσει η Argelini Creamy Peach. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Πρέπει να έχετε στα υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιήσετε έτσι το μπάκο μέσα σε μεντούς ναργιλέ, λόγω του ότι έχουν αρκετό ζουμί και λόγω του ότι είναι μαύρο το χρώμα του ζουμιού τους, την ώρα που θα καπνίζετε σε κάποια φάση θα αρχίζει να εισχωρεί το υγρό στη γυάλα. Οπότε αν προσπαθήσετε να στεγνώσετε λίγο τον καπνό σας για να αποτρέψετε το να χαλάσει το κοκτέιλ σας μετά από λίγη ώρα. Επίσης, όπως έχω πει και άλλες φορές, προσπαθούμε στο κέντρο του σπάιαρ του μπολ της μεντούς να δημιουργούμε μία νοπή τους ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο βελτιωμένο airflow. Λοιπόν. Το μπολ μας είναι έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε πάνω στο ναργιλέ μας. Απερπέμε τα κάρβουνα μας μαζί με το καλούτ μας και να τον καπνίσουμε επιτέλους, να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Το Πάναμα ώρα μας είναι έτοιμο, δηλαδή η άβρα του Πάναμα. Σε το συγκεκριμένο κοκτέιλ έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλά τροπικά φρούτα, σπάνια να τα βρούμε. Όπως είπα πριν, έχουμε blackberries, έχουμε ραμπουτάν, έχουμε canary melon, έχουμε dragon fruit, έχουμε φυσάλις και έχουμε και star fruit μέσα. Στον bowl βάλαμε
πάλι πολλά εξωτικές γεύσεις όπως Starbucks Vintage Dark Mist, Fresh Lime με Honey Dew Me, τις οποίες αγκαλιάζει ένα creamy peach από Αργελίνη. Έχω βάλει 3 κάρβουνα μέσα στο καλούτ λότης μου. Περίμενα γύρω στα 7 λεπτά και πάμε να δοκιμάσουμε το κόκτειλ μας, να δούμε τι λέει. Αμέσως έρχεται σε μια υπέροχη γεύση που συνδυάζει τις 3 Starbucks Vintage που είπα πριν. Νιώθω μια ξινάδα από το Fresh Lime, την οποία τσιμπά κάπως το Dark Mist και έχω και γίνει τη γλυκάδα από το Honey Melon Dew και ταυτόχρονα μια ωραία κρεμώδη γεύση που το Creamy Peach της Αργελίνη. Τα φρούτα μας κάτω στη γυαλά, πέραν του πεπονιού και του dragon fruit, δεν θα δώσουν κάποια ιδιαίτερη γεύση λόγω του ότι τα πλήστα είναι στεγνά και είναι παραπάνω για design ο ramputan ή τα blackberries. Όμως είναι ένα πάρα πολλά όμορφο εμφανισιακά κοκτέιλ, κάτι πολλά εξωτικό, κάτι πολλά δυσκολεύεται να γίνει και να φτιαχτεί. Γευστικά όμως οι γεύσεις που έχω βάλει πάνω το κολακεύουν και το συνοδεύουν υπέροχα. Πρέπει να καπνίσουμε ακόμα λίγο να δούμε πώς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου το συγκεκριμένο κοκτέιλ και να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές λόγω των φρούτων. Καθώς περνάει η ώρα, αρχίζω να νιώθω μια πιο μεγάλη γλυκάδα. Δεν καταλαβαίνω αν προέρχεται από το καναρίνι ή από το πεπόνι που έχει μέσα το Honey Dew Me. Όμως το κόκτελ μετατρέπεται σε ένα πιο γλυκό κόκτελ. Όπως βλέπετε, επίσης τα σύννεφα αρχίζουν να γίνονται πιο μεγάλα και ο ναρκηλιάς μας να αποδίδει καλύτερα με την παράδοση του χρόνου. Όπως βλέπουμε τώρα. Είναι ένα αρκετά εξωτικό κοκτέιλ, το οποίο θα σύστηνα για κάποιες μέρες σε παραλία, για κάποια beach bars, τώρα το καλοκαίρι, σε κάποιους χώρους που είναι αρκετά ιδιαίτεροι, σε κάποια τροπικά νησιά τα οποία θέλουν και έχουν και την ευφέρεια να βρίσκουν τα συγκεκριμένα φρούτα τόσο εύκολα. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, σπάζει το κατεστημένο του κοκτέιλ με κάτι πιο ιδιαίτερο και γευστικά είναι πάρα πολλά ωραίο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Κάντε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Και κοιτάξτε κάποιον από τα άλλα 2 βίντεο τα οποία έχουμε βάλει. Μπορεί να έχει κάτι που σας ενδιαφέρει επίσης. Γεια σας!